Εδώ είμαστε, μην ανησυχείτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Στέργιος πήρε ένα ρεπό χθες. Ναι, για σημαντικό λόγο. Ναι, είχε να το πούμε το Matlock. Το Matlock. Η αγάπη Γαβριλίδη είναι δίπλα μας, που κάποιοι συντονισμένα τη χαρακτηρίζουν σήμερα. Εμείς εδώ δεν υιοθετούμε τέτοιες. Κοιτάξτε, αυτό το Μαριάννα, ξέρω εγώ, Μαρία, που έχουν δύο ονόματα. Κατά Παναγιωτίδου. Μα το κάνουμε. Ωραία. Αγάπη σήμερα, Γαβριλίδου. Δεν αντιδράω. Δεν αντιδράω. Δεν μιλάω. Ναι. Έλα, 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 έλα. Μπράβο, Χρήστο. Μπράβο, μπράβο. Ναι, δεν είναι ποντιακό ο στίχο. Τι είναι αυτό. Α, είναι ποντιακό. Και τραγούδισε, κάνανε. Μα τι ταχύτητα είναι αυτή. Δεν αντιδράω γιατί. Τι. Υιοθετώ καινούργια στρατηγική. Υπομονή θέλει λίγο αγάπη. Θα περάσει λίγο δύσκολα. Ο δρόμος της δικαίωσης είναι δύσκολος πάντα. Το γεγονός ότι χθες στο chat του ΠΑΚ 24 υπήρξε διάλογος που να λέω στο Σταύρο δεν θα το ξαναπείς και μου λες δεν το λέω, το γράφω σήμερα. Κάποτε σταματάει. Άκουρα δεις αγάπη. Ο κάθε άνθρωπος κινείται βάσει του σκεπτικού του. Ωραία. Εγώ θεωρώ ότι η υπεραξία δημοσιογραφική παίρνει μέσα από το δημόσιο εξευθελισμό. Ωραία. Αντίο. Ότι αυτό σε βοηθάει να εξελιχθείς, να αντέχεις την πίεση. Ναι. Ωραία. Και κακά τα ψέματα. Άδη το βασιλιά, το λέω όθωνα. Ναι. Πάμε στο καφενείο, το φωνάζουν όθωνα. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, θα υποστείς λίγο, το θα σε φωνάζει κάποιο ημέρα. Εντάξει, δεν είναι κακό. Ξέρεις ότι από έρευνες. Που έχουν γίνει σε ραδιοφωνικές εκπομπές, ο κόσμος ταυτίζεται περισσότερο με αυτόν που δέχεται επίθεση. Εννοείται. Τον βλέπει με άλλο μάτι. Ναι. Εννοείται. Α, λοιπόν, είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 με τον Σταύρο Κόρκα στο μικρόφωνο. Το Στέργιο Αναστασιάδη από την άλλη πλευρά, αλλάξαν θέσεις οι δυο τους. Ήρθε πιο κοντά μου η Σημέλα. Και με τη αγάπη Σημέλα Γαβριλίδη δίπλα μου. Έλα, ρε, ωραίο είναι. Ναι, μην τρελαίνεσαι, εμένα μου αρέσει. Σταύρο, έτσι που σε βλέπω ξεκούραστο και φρέσκο, ναι, τουλάχιστον 10 χρόνια, πρέπει να είδες εθνική έκθεση. Δηλαδή, ούτε στα 20 ζουν έτσι. Καθαρό μάτι, φρέσκος. Κοιμήθηκα στον υπολογιστή χθες, ότι η δεύτερη σελίδα στη Φόρτσα δεν πήγε ποτέ. Νόμιζα ότι είχα γράψει. Γιατί, είδαμε μπαλίτσα. Είδαμε μπαλίτσα. Τι είδαμε μπαλίτσα. Μέχρι τώρα μηδέρα. Είδαμε μια συμπαγή και δυσκολοκατάβλητη εθνική. Αμυντικά. Με τη Φιλανδία έπαιζε, δεν έπαιζε με το. Επιθετικά είχαμε κάποια θέματα. Επειδή ο θείος σου είναι στην εθνική, δεν κάνεις με το να βαντάρουμε την κατάσταση. Εμείς σαν ΠΑΟΚ, όποιος και να είναι προπονητής, κυνηγάμε την εθνική. Κουράζει τους παίκτες μας. Το Πέρκας δεν θα παίξει 80 λεπτά, 85 χθες. Κίνιο. Που κατάφερε να πετύχει τον τροματοφύλακα από το μισό μέτρο. Εντάξει, αλλά ήρθε ο άλλος ο Μπακ και το έβαλε μέσα. Δεν ήρθε το 2-0. Τι? Εντάξει. Για πολλούς λόγους. Όπως είπε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, δεν μπορείς να τα βάλεις με το Θεό. Ναι. Η Παναγιά δεν το ήθελε. Κρατάμε την νίκη. Θυμάμαι ένα αποκλεισμό στο κύπελλο που δεν την ήθελε η Παναγιά. Κρατάμε... Τώρα δεν ήθελε το 2-0. Κρατάμε την νίκη. Θα πάρουμε την πρόκριση αντρίκια μέσα στα αποκλειματικά του Euro, παραδοσιακά και όχι. Μέσα από αυτές τις διοργανώσεις που πιστεύω δεν κατάλαβε ούτε ο Άγγελος Αναστασιάδης ούτε οι συνεργάτες του πώς δουλεύει αυτό το National League. Δεν κατάλαβε κανείς. Κανείς, ναι, όχι. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ το παράτησα στην τρίτη παράγραφο. Δεν πιστεύω ότι υπήρχε κάποια πληροφορία χρήσιμη για μένα σε αυτή την διοργάνωση. Δεν θα γινόμουν καλύτερος άνθρωπος. Παράτησα αυτή τη διοργάνωση. Εντάξει, προφανώς την παράτησα και οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδος γιατί δεν γίνεται να χάνουν όπως χάσανε. Τέλος πάντων, ίδια δεκάδα. Είχε. Ίδια δεκάδα, άλλη νοοτροπία. Τι είναι το μεταμόσχευση κεφάλου. Πιο παδιασμένοι παίκτες, πιο συνειδητοποιημένοι. Δεν βάλουμε καμιά τσόντα, αλλά είναι πιο παδιασμένοι. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά είναι. Δεν σου άρεσε δηλαδή η εθνική, μιλάει τώρα. Δεν μου αρέσει η εθνική, την κυνηγάω. Ούτε εμένα. Δεν έχει να κάνει με το ποιο είναι προπονητή τη. Παραδοσιακά την κυνηγάω. Είναι κάτι το οποίο δεν με εκφράζει. Δεν με εκφράζει εννοώντα ότι. Τώρα, όταν αρχίζουμε να κρατάμε ισορροπίες, πώς καλούμε παίκτες, τι κάνουμε, τι ράνουμε, δεν μιλάω για την τωρινή κατάσταση, μιλάω γενικά. Όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι το παράλληλο, δεν ασχολούμαι καν, δεν με ενδιαφέρει καν.
μου είναι παγερά διάφορο. Μόνο όταν υπάρχουν οι φουρνιές που αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς, τότε ασχολούμαι. Υπήρχαν δύο φουρνιές, τέτοιες τρεις, καλές. Αλλά από εκεί και πέρα, τώρα ποδοσφαιρικά δεν με καλύπτει. Και άντε να πάρουν τα παιδιά μας διεθνείς συμμετοχές και να κουραστούν. Γιατί να κουραστούν τα παιδιά μας. Τώρα ο Πέλικας λογικά την Κυριακή δεν θα ξεκινήσει βασικός. Γιατί... Αφού είπε και όλος και ο Αναστασιάδης ότι θα έχει πολλές αλλαγές. Με ποιον παίζουμε? Εσθονία. Εδώ. Ναι. Πάλι στο ΟΑΚ. Πάλι στο ΟΑΚ, ο Καραϊσκάκη. Πολύ καλή επιλογή του ΟΑΚ, για τέτοια παιχνίδια. Κάπου του Καραϊσκάκη καλή επιλογή. Αυτά σε αυτά τα παιχνίδια καλούν να πάρει στην επαρχία, ρε φίλε. Εκεί πάμε Πελοποννησιακό, γέφυρα. Κλάστρες. Ωραία πράγματα. Ή μπορούν να πάνε στον τάφο του Ινδού, φίλε, που χωράει 500 άτομα. Το κάνουμε 5-5. Έχω πάει στον τάφο του Ινδού. Για ΟΑΚΑ δεν είναι, ναι, αυτοί οι αγώνες, εντάξει. Είχε χθες 2003, δεν ξέρω πόσους είχε. Όχι, ήρωες. Ήταν πολύ άσχημο το χθες. Μπράβο στους ήρωες. Τώρα που μιλάμε για εθνική και να το κλείσουμε, έχει σήμερα στις 6, Σταύρο και αγάπη, ένα ενδιαφέρον νομίζω παιχνίδι στην Τούμπα. Είναι ο πρώτος αγώνας των μπαράζ για τα προκριματικά του Euro. Ελλάδα-Αυστρία, άντρα 21. Ναι. Βασικός Ολυμνιός. Λογικά στον πάγκο θα βρίσκεται ο Λάμπρου. 6 ώρα στην Τούμπα. Γιατί τα εξτρέμ ποια είναι, με Λιμνιό Μανθάτη παίζει. Τώρα μην ζητάς και λεπτομέρειες, εντάξει. Αυτή η εθνική έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ναι, στις 6 ώρα η ρεβάνς θα γίνει 20 του μήνα. Διπλή αγώνες. Αν τα καταφέρει η εθνική και αποκλείσει την Αυστρία, περνάει στο Euro. Εντάξει. Και ο Άρντα σήμερα. Α, και ο Άρντα σήμερα, ναι. Αίγυπτος στην Ισία στις 6. Ψηλό αδιάφορο γιατί και οι δύο, την Ισία είναι πρώτη. Η Αίγυπτος κυνηγάει να είναι στις καλύτερες δεύτερες. Τι ψηλό διάφορο. Τι άλλο να κάνω, δηλαδή. Δεν έχει, ρε φίλε, δεν έχει ενδιαφέρον, εντάξει. Δεν είναι να πει ότι του απειλεί κάποιο από κάτω θα χάσουν τη δεύτερη θέση. Εντάξει, οκ. Δεν θα παίζουν κορμιά. Αν χάσει η Αίγυπτος δεν είναι στι καλύτερε δεύτερε. Εντάξει. Σερβία Μαυροβούνιο αύριο στι 4. Ναι. Το παιδί μα ο Αλεξάνδρα. Ρουμανία Λιθουανία στι 10 παρατέταρτο. Και το μάτσο περιμένει όλοι η φίλιος Ουγκάντα Πράσινο Ακροτήρι στις 3. Στις 3. Με αρχηγό του Φερνάντο Βαρέλα. Αύριο αυτό. Αύριο, ναι. 3 η ώρα. Θέλω να κάνεις μια αναζήτηση στο διάλειμμα. Θεσσαλονίκη Πράσινο Ακροτήρι. Αεροπορικό. Ναι, θέλω να κάνουμε. Βασικά, βάλε να δούμε το γήπεδο. Ωραίο θέμα αυτό για το πάω 24. Για το κάνουμε. Πώς πάει ο Βαρέλα στην τέτοια. Καημένος. Καημένος. Τον έχουν ρημάξει, ρε. Δηλαδή γλιτώνει την Τανζανία, με πολύ έξυπνο τρόπο, αλλά πάει Ουγκάντα. Και πάει Ουγκάντα. Τι κάνεις αγάπη? Ψάχνει το γήπεδο της Ουγκάντας. Όπως έχουμε ψάξει την Τανζανία να δούμε πού θα παίξουν Ουγκάντα. Δεν μας ενδιαφέρει πού θα παίξουν, πώς πήγε, πώς θέλουμε να μάθουμε. Θα το δούμε στο... Δηλαδή πιστεύεις να κάνουμε ασχοληθούμε με το πράσινο ακροτήρι Ουγκάντα. Κάτσε ρε να δω τα γήπεδα. Μια χαρά γήπεδα έχουν. Η Ουγκάντα είναι σε Μονακό. Ξέρεις τι πληθωρισμό έχει η Ουγκάντα? Αν γίνει έτσι η Νέα Τούμπα θα κοιμόμαστε απ' έξω. Ξέρεις τι πληθωρισμό έχει η Ουγκάντα? Δεν έχω ασχοληθεί. Ούτε εγώ, αλλά υποθέτω ότι είναι μια πλούσια χώρα. Πριν είχαμε ιστορικά μαθήματα, τώρα έχουμε για την Ουγκάντα. Ωραία, εντάξει. Για κάποια διευκρίνηση το λόγο μου ήρθε Μπουμπουλίνα στο μυαλό τη εθνική. Ποια είναι η προστατεία? Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Τον Νικηταρά. Ποιο είναι ο Νικηταρά? Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Ωραία, μου ήρθε στο μυαλό. Και κάθισα και διάβασα και έκανα ρεφρές στην ιστορία και αυτήν την φάγαμε μπαμπέσικα αφού μας απελευθέρωσε. Κολοκοτρώνης τον φάγανε. Μπουμπουλίνα τη φάγανε. Τον πρώτο σοβαρό πολιτικό που παρέλαβε μια χώρα που είχε πτώματα στον δρόμο, τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον φάγανε. Ωραία. Τον Νικηταρά που λες εσύ που που σκότωσε καμιά δυο νομούς Τούρκων, πέθανε σε ζητιάνο στον δρόμο. Τους μόνους που δεν φάγαμε. Είναι αυτοί που του φάγανε οι Τούρκοι. Δηλαδή όσοι πεθάνανε στον πόλεμο, αυτοί την γλιτώσανε, εντάξει. Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν. Την γλιτώσανε από πάνω. Δεν ήταν άσπρη μέρα. Πραγματικά. Γιατί δηλαδή, ήταν οι κουστούμάτι. Η Μπουμπουλίνα ξέρει γιατί φάγανε. Ωραία, είναι στο ναύπλιο, αφού έχει πληρώσει όλη την περιουσία της για να έχει πλοία και να τους την κάνει. Συμμετείχε σε όλα όσα γινόντουσαν τότε με τα πλοία της. Αφού έφαγε δύο άντρες της, οι οποίοι σκοτώθηκαν και οι δύο από Αλγερινούς πειρατές. Για να μαθαίνει ιστορία όλο. Κακιά στιγμή, ναι. Κακιά στιγμή. Αλγερινούς πειρατές. Πώς το λένε.
διαμαρτυρήθηκε η Μπουμπουλίνα γιατί λέει, γιατί βάλα φυλακή τον Κολοκοτρώνη. Λέει στη λύθη, τον Κολοκοτρώνη βάλατε φυλακή. Ωραία. Και τη στραβώσαν εκεί στο ναύπλιο, το οποίο είχε βοηθήσει να απελευθερωθεί η Μπουμπουλίνα, και τη διώξαν και την πήγαν στις πέτσες. Ωραία. Και μπαίνει ένα στο σπίτι μια μέρα, ψιλομαλώνουν, τη δίνουν μια στο κεφάλι, μια σφαίρα. Ωραία. Και ποτέ δεν είναι η αστυνομία ή τότε, ποτέ δεν διευκρίνησε αν ήταν ατύχημα ή δολοφονία. Με συγκινείς. Με συγκινείς πραγματικά σήμερα. Και όποιος έχει πάει σπέτσες και δεν έχει πάει στο αρχοντικό της Μπουλίνας, χάνει το πιο χρήσιμο πεντάευρο, απίστευτη ξενάγηση, μεγαλείο αρχοντικό. Όλη η ελληνική ιστορία. Και η Ρουφιανιά τα πάντα. Η Ρουφιανιά η βασικά. Ναι. Αλλά ποια είναι η πρώτη μας πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους? Το Ναύπλιο. Όχι. Τι? Η Αίγινα για 27 μέρες. Α! Ναι, που πήγαν οι σύμμαχοι. Εκεί. Ναι. Το Καποδίστρια το φάγανε. Ωραία. Όχι μπαμπέσικα. Πατακιούτα. Τότε... Είναι αυτό Σταύρο, η παλιά Ελλάδα. Η... Μα και τώρα έτσι. Παλιολαδίτε αυτοί. Δεν άλλαξε. Ρουφιανιά στη Ρουφιανιά. Όπως λέει ο Βασιλιάς. Η μισή είναι Ρουφιάνη και η μισή εκπαιδεύονται να γίνουν. Εντάξει, ναι. Να κοπεί αυτό το πεντάλεπτο. Είναι μάθημα, κανονικά. Είναι μάθημα. Η αγάπη αυτό στο σχολείο δεν τα μάθε ποτέ. Όχι, κανονικά. Τι κανονικά, μωρή. Το κάνω αυτό, λέω. Κανονικά, τώρα το μαθαίνω όλα. Α, αυτό. Είναι πριν να κοπεί. Μα το ακούμε κάθε μέρα. Δευτέρα θα αναφερθούμε στον Ιερό Λόχο. Τρίτη συμφιλική εταιρεία. Εντάξει, ωραία. Και στην ομάδα Ε. Αυτή η ομάδα Ε που τα έχει κάνει όλα. Έχει πάει πρώτο στο διάστημα, έχει βγει την Αμερική. Αυτά ξεκίνησαν από την Ουγκάντα όλα, οι αναφορές. Και την εθνική Ελλάδα. Και την εθνική. Ποδοσφαιρομάνα Ουγκάντα. Η ποδοσφαιρομάνα Ουγκάντα. Για μένα πάντως σκόραρο Πέλκας, ξεκάθαρα. Και για μένα ο Πέλκας σκοράρει. Όλο τον κόλ από εκεί ξεκινάει. Εγώ κάνω διαφορά. Δημιούργησε πανικό στην άμυνα των Φιλανδών στην κεφαλιά τη Σούπερ. Πετάχτηκε εκεί, κάθε κίνηση. Το ξανά έκανε μέσα στο παιχνίδι. Με σουτ. Αλλά κόντρα. Δεν σταματούσε να τρέχει πάλι εντωμεταξύ. Ναι, κάνουμε. Τι κάνει, δεν μπορεί. Είναι λίγο εθνική. Μην τρέχει πάνω κάτω, δεν χρειάζεται. Δε όσο τρέχουν οι άλλοι, τρέχει και εσύ. Ναι, κανονικά πάνω κάτω έτρεχε, είναι παντού. Ο Φορτούνη έτρεχε μόνο όταν έπαιρνε μπάλα. Ο Μάνταλο είναι μια οντότητα αόρατη. Δεν υπάρχει ποδοσφαιρικά. Ο Μήτρογλου. Ο Μήτρογλου, κάτι με φέρανε εδώ τώρα. Παπασταθόπουλος το πάλευε λίγο, ο Ζέκα το πάλευε λίγο. Ο Μανολάς βαρέθηκε από νωρίς, σου λέει άστο. Ναι. Έλα, ρε, γύρισε άσχημα το πόδι του. Πάτησε πάρα πολύ άσχημα. Ο Σίδης το ψιλοπάλεψε. Ο Κούρτης. Κούτρης. Κούτρης. Ναι. Πάνω κάτω, η ίδια σέντα, ήξεραν όλοι που θα πάει. Αυτά. Στο μεταξύ, flash interview, ο Σιώβας. Λέω τώρα θα αρχίσει για τον πρόεδρο. Τώρα. Ο οποίος φίλε πραγματικά, δηλαδή. Πώς φάνηκε τον Γκάρις Άγγελς, οι ίδιοι. Όταν λες οι ίδιοι. Η προφορά, οι τοποθετήσεις. Όχι, μια χαρά τοποθετήσεις έκανε, δεν μίλησε για τον πρόεδρο. Το περίμενε σου λόγο, υποσυνείδητα να μιλήσει ο πρόεδρος. Μου έλεγε για το γραμμένο τίποτα. Ένα αυθόρμητο ξέσπασμα θα έκανε, πιστεύω. Αλλά δεν το έκανε. Εντάξει. Έλα, έχουμε Ολυμπιακό. Έχουμε Ολυμπιακό μετά το διάλειμμα. Τα παιδιά μας ξεκουράζονται. Δεν έχουμε μόνο Ολυμπιακό. Έχουμε την τοποθέτηση της ΑΕΚ μετά. Και σήμερα πρωτοσέλιδο. Που είναι full του αυτόν γκολ. Φέρτε ξένους δικαστές, λέει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ το λέει αυτό. Εντάξει. Okay. Είχαμε την απόφαση χθες. Η ομάδα έχει τριήμερο ρεπό. Επιστροφή Δευτέρα. Απόγευμα κιόλας. Τρεις μέρες ξεκουράζονται. Θα αναφερθούμε στην τροπή των Γερμανών φιλάθλων που έκαναν παράπονα στην UEFA για ακριβότερα εισιτήρια. Δηλαδή λένε οι Γερμανοί ότι κάνανε των φίλων της ΑΕΚ 15 και τα δικά μας 35. Ναι. Απορώ πως βρήκανε το στένος και δεν τράπηκαν να κατηγορήσουν την ΑΕΚ για αυτό το πράγμα. Εντάξει. Έγινε ένας χαμός στο διαδίκτυο. Τους έφαγαν. Με πάρα πολλά σχόλια. Γιατί το πιθανότερο σενάριο είναι να κληθεί η ΑΕΚ να επιστρέψει τα λεφτά. Έχει υπάρχει διαδικασμένο. Πάλι τη Μπάγκερ, οι οποίοι το ψάχνουν. Σου λέει δεν είμαστε ρε φίλε. Εντάξει, έχουμε δύο φράγκα, δεν θα μα εκμεταλλευτεί ο καθένα. 50 δώσανε στο Μόναχο. Εντάξει. Η Άντερλεκ νομίζω υποχρεώθηκε να επιστρέψει τη διαφορά στου Γερμανού. Τώρα η ΑΕΚ, αν επιστρέψει τη διαφορά, μου φαίνεται δύσκολο. Σταύρο και αγάπη. Μαχαιριά. Θα κόψει από κάπου. Θα το δώσει. Όπω γράφανε ακόμα και οι φίλοι τη ΑΕΚ, τα λεφτά παιδιά γίνανε λέει έργα.
Θα σας δώσουμε χαλίκια συλλεκτικά από την Άγια Σοφιά. Ναι, γιατί φίλε, να σου πω κάτι, είχε 2.000 Γερμανούς στο ΆΚΑ. Ναι. Ωραία, επί 20 ευρώ η διαφορά. Περίμενε, μπορούμε να το βγάλουμε. 40.000. 40.000. Να, μαχαιριά. Πρώτη φορά στην ιστορία, κεφαλικό και έφευγα μαζί. Την ίδια στιγμή ταυτόχρονα. Τι λέτε, ρε, 40.000 θα δώσουμε. Την πρώτη εβδομάδα για καθίστε καλά. Με το ΚΑΣ που έπρεπε να πληρώσει για να πάει, τώρα αυτό. Την άλλη καλά, αυτό εγώ δεν, δεν το πιστεύω εγώ και το ΚΑΣ. Πήγε. Ήταν λεφτά μου. Λένε ότι πήγε. Αν δεν δούμε την εκδίκαση. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Πέρα γάβρο, την πλάκα τώρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι πήγε στο ΚΑΣ. Ο Παλαφούς είναι απασχολημένο. Τον πήρα τηλέφωνο να δω αν απαντάει στα μηνύματα. Ψάχνει ο Μπλεκ Μποσάν. Ο Μπλεκ Μποσάν. Δεν απαντάει. Δεν σηκώνει, δεν σηκώνει. Άφαντος είναι. Δεν, έχουν προβλήματα. Στον Παναθηναϊκό που χθες ήταν μαζί με τους Ολυμπιακούς σύμφωνα με δημοσίευματα, τα λέγανε στην αίθουσα VIP. Στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ. Έχει εντάξει. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Τέλος πάντων. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟ 24 στο Λίμπερο 107 και 4. Να πούμε ότι τα εισιτήρια με την Τζέλση εξαφανίστηκαν. Ναι. Και επειδή ακούω πολύ μουρμούρα δεξιά και αριστερά, με παίρνουν δηλαδή άτομα και μου λένε: Ελά, Σταύρο, μπορεί να μου αφήσει δύο εισιτήρια. Εύκολο. Μπολάκι. Ναι. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ. Ναι. Και έχει και στο DNA του την μετακίνηση. Την έχει. Από τον πλέον κάγκουρα με τον πιο γαλαζοαίματο, είναι στο DNA μας να πηγαίνουμε στα εκτός έδρας. Δηλαδή, αν ήμασταν σε ένα πρωτάθλημα το οποίο μπορούσαμε να πάμε όπου θέλουμε χωρίς θέμα, ειδικά τώρα είμαστε πρώτοι, θα μετακινούμασταν από 2 μέχρι 15.000 άτομα για πλάκα. Mm. Στην Ευρώπη είναι ακόμα πιο ωραία τα πράγματα, γιατί είναι και εμπορικοί προορισμοί, δηλαδή 2 στα 3. Δηλαδή Βουδαπέστη και Λονδίνο είναι ναι. Κλασικοί τουριστικοί προορισμοί. Εντάξει, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωραία. Εκεί λοιπόν καταφέραμε να κάνουμε το εξής απίστευτο, σαν λαός. 10.000 άτομα. Τόσο είναι περίπου, ναι. Όχι τόσο είναι, γιατί το ψιλοψάξαμε. Έχουν κλείσει αεροπορικά για Λονδίνο. Δηλαδή, ακόμα και το Θεσσαλονίκη, Μόσχα, Βλαδιβοστόκ, Λονδίνο έχει μέσα δικούς μας. Εντάξει, 3 μέρες πριν και 3 μέρες μετά. Πήγαινε, έλα, είναι δική μας σχεδόν από όλες τις πτήσεις. Ναι. Έχουν κλείσει με όλους τους πιθανούς τρόπους. Εντάξει. Από την πρώτη στιγμή. Από το πρώτο δευτερόλεπτο, στη λογική, έλα μωρέ, εισιτήρια θα βρούμε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει 2.300. Εντάξει. Ναι. Έχει την μέγιστη υποχρέωση στους VIP που πρέπει να δώσει. Που δεν είναι και πάρα πολύ. Ναι, δεν θα φάνε δηλαδή όντα εισιτήρια οι VIP. Ναι, VIP και Θεσσαλονίκη δεν είναι... Επιφανής. Ναι, επιφανής. Επιφανή. Ωραία, που πληρώνει 25.000 το χρόνο για σουίτα. Παιδιά, πληρώνει 25.000. Ο άλλος για να έχει μια παροχή. Καλά είναι οι κοτομπουκές για τα κομμενάκια που φέρνουν τα ταξίδια που πίνουν κάνα 2 μπουκάλια ο καθένας, λες και είναι στην Πάολα. Ωραία, αλλά αυτή είναι η VIP μας. Τι να κάνουμε. Εντάξει, πρέπει να πάρουν και εισιτήριο για το παιχνίδι, για όπου παίζει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή στο πλούτο να σπάω, πρέπει να πάω στο εισιτήριο. Εντάξει. Σκληρή έδρα, να ξέρεις. Ε? Καυτή ατμόσφαιρα. Ναι. Καυτή ατμόσφαιρα, ακριβώς αυτό. Ναι. Καυτή ατμόσφαιρα. Ωραία. Και έχουμε και λέμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να πάρουν οι σύνδεσμοι. Κάποιος πρέπει να φωνάζει μέσα στο γήπεδο, παιδιά. Δεν θα πάμε στην Oxford Street να πάμε στα Primark να πάρουμε 3 ευρώ μπλούζα. Καλή ώρα. Ωραία. Για να. Ξέρω εγώ, και να πάμε στο γήπεδο και να μπουχουχουχα καχά. 1-2-3 ΠΑΟΚ. 1-2-3 ΠΑΟΚ όπως εκεί στο Κράσνονταρ. Η γνωστή οπαδή του ΠΑΟΚ της περιοχής. Που εγώ κατάφερα μέσα στην κουβέντα που έκανα να βρω ένα Κύπριο μέσα σε αυτούς. Τέλος πάντων, το ξεπερνάμε και αυτό. Ωραία, πρέπει να πάρουν και σύνδεσμοι. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Από τους 10.000 λοιπόν ήδη βολεύτηκαν οι 1.000. 1.200. Ναι. Άντα, ας πούμε ότι μένει και μια χιλιάδα. Μένει 1.000 για 9.000 που κλείσαν εισιτήρια και καμιά χιλιάδα που είτε είναι είτε δεν είναι ΠΑΟΚ μένει στο Λονδίνο και θέλει εισιτήρια. Γιατί έχω και τέτοιους. Ναι, είναι και αυτό, ισχύει. Εντάξει. Δεν γίνεται να εξυπηρετηθούν όλοι. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να λειτουργήσει το ΠΑΟΚΣΥΔΙΚΟ δαιμόνιο. Πώς ψηρίζουμε εισιτήρια από την Τζέλση. Με λεφτά. Με λεφτά σίγουρα.
Μένεις, έχεις έναν φίλο στο Λονδίνο. Τον στέλνεις εκεί να πάρει εισιτήριο με τον χύψη τρόπο. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να φταίει ο ΠΑΟΚ για αυτό το πράγμα. Τι να κάνει ο ΠΑΟΚ. Δικαιούται το 5%. Και οι Άγγλοι σε αυτά, επειδή το ζήσαμε στην τότενα, μιλάμε τώρα by the book που λένε. Ναι. Ό,τι λέει ο κανονισμός δεν είναι ευέλικτη σε κανένα επίπεδο. Γιατί η τελευταία φορά που ήταν ευέλικτη, καταλήξανε 4.500 άτομα στη φυλακή. Και η χώρα αποκλείστηκε από την Ευρώπη 7 χρόνια. Τότε με τη Θάτσερ. Από τότε έχουν σφίξει τα λουριά. Πώς τα καπνίζουν μέσα. Άλλο πρόβλημα. Τέλος πάντων. Δύσκολα. Ναι. Πολύ. Ναι, τέλος πάντων. Η ουσία είναι ότι δεν φταίει ο ΠΑΟΚ που δεν μπορούν να βρουν όλοι εισιτήρια. Γιατί το έλα μωρέ που ακολουθεί ότι θα κλείσω εισιτήριο και αεροπορικό και θα βρω για το τέτοιο έλα μωρέ. Δύο μήνες πριν, δεν ναι, δεν υπάρχει. Να σου πω κάτι. Λίγο έλειψε το έλα μωρέ στη Βουδαπέστη να οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου κατάσταση και να μείνουν 500 απ' έξω. Εγώ κατέβηκα στο ημίχρονο και έρχονται στιγμή, παιδιά εντάξει, και μου λένε πώς γίνεται να μπούμε μέσα. Στο ημίχρονο θα κατέβηκα για τσιγάρο. Τι να σου το καλό με τη Βουδαπέστη ήταν ότι έστω και στο παραπέντε βρέθηκε μια λύση με τους Ούγγρους. Έγινε σε πάρα πολλά εισιτήρια αλλαγή. Εντάξει. Θα μπορούσε να μην γίνει γι' αυτό και να μείνουν 400 απ' έξω. Δεν υπάρχει. Είμαστε σε μια περίοδο της κοινωνίας της Ευρωπαϊκής πολύ μυστήρια. Φοβούνται όλοι τα πάντα. Εντάξει. Η αστυνόμευση είναι ακραία. Οι φόβοι για τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν οδηγήσει σε άλλες πρακτικές τέλος πάντων τους θεσμούς. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε όλα τα επίπεδα. Βρείτε τρόπο για εισιτήριο. Πραγματικά δηλαδή, εγώ για να καταλάβετε, βρήκα μόνο δύο. Ναι. Που συνήθως, γιατί έχουμε χορηγούς, μας φροντίζουν, μας κάνουν, μας ράνουν, δεν έχει. Δεν έχει, δηλαδή δεν έχει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Σαν ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ δηλαδή, να δώσει λύση. Τι έκανε, πλαστά. Δεν περνάνε εκεί. Δεν περνάνε. Και ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι μπορεί να κάνει το έκανε. Δηλαδή και στη Βουδαπέστη βοήθησε στη πάρα Βουδαπέστη πολύ. Ήταν όλοι οι άνθρωποι της ομάδας εκεί. Τώρα αν μείνανε 5, 10, 20 απ' έξω, ok, που δεν είχαν καθόλου εισιτήρια. Αλλά επειδή υπήρχε μεγάλος αριθμός που είχε εισιτήρια σε άλλο όνομα, βρέθηκε λύση έστω το παραπέντε. Ήταν άνθρωποι του ΠΑΟΚ εκεί έξω, μας τα στέλνατε και εσείς μας τα μεταφέρατε μέχρι τελευταία στιγμή. Από την ασφάλεια της ομάδας, γενικότερα άνθρωποι της ομάδας. Εκεί έγινε ό,τι μπορούσαν. Ό,τι μπορούσαν να κάνουν το έκαναν. Τώρα στο Λονδίνο μιλάμε για 10.000, δεν μιλάμε για 3.000, 4.000. Τι άλλο να γίνει πια. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όντως είναι πάρα πολύ ο κόσμος που ακόμα ρωτάει. Είναι πολύ βασικά που είναι έτοιμοι να φύγουν και δεν ξέρουν τι θα γίνει. Γιατί εντάξει, πλησιάζει κιόλας. 29 είναι το παιχνίδι, έτσι. Ναι. Δύσκολο. Υπάρχει ένα θέμα στο ΠΑΟΚ 24. Τι λέει η Τσέλσι για τα εισιτήρια. Αναφέρει ότι η πώληση εισιτήριων θα είναι διαθέσιμη μέχρι την προσεχή 5η-22 Νοεμβρίου. Από εκείνη τη μέρα και μετά δεν θα διατίθενται εισιτήρια ούτε φυσικά την ημέρα του αγώνα. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι ο καθένας μπορεί να αγοράσει μέχρι 4 εισιτήρια, αλλά τα εισιτήρια αυτά θα πουληθούν σε φιλάθλους που έχουν ιστορικό στην αγορά εισιτήριων από την Τζέλσι φέτος, πέρσι και πρόπερσι. Εδώ λοιπόν πρέπει να βρεθεί ένας, ο οποίος έχει ιστορικό στην αγορά εισιτήριων της Τζέλσι φέτος, πέρσι και πρόπερσι. Την τελευταία τριετία. Να βρεις, δηλαδή, να βρεις οπαδό της Τσέλσι οπαδό, όχι περιστασιακό που πήγε σε ένα μάτς φέτος και δεν ξέρω. Αυτή είναι η λύση. Και αυτοί το δυσκολεύουν όσο περισσότερο μπορούν τώρα, έτσι. Να μην σκεφτείτε και το μόνο που δεν κάνουν είναι ότι θα σου δώσουν και ένα τεστ 50 ερωτήσεων να πάρεις το εισιτήριο. Άμα ξέρεις την ιστορία. Πότε ήρθε ο Μαρκ Χιούζ, πότε έκανε τον ντεμπούτο του Α, Β, Γ, Δ. Μόνο αυτό δεν κάνουν. Εντάξει, και αυτοί κοιτάνε όμως το δικό του συμφέρον προφανώς. Αλλά το δυσκολεύουν όσο μπορούν. Δηλαδή στην αρχή άλλαξαν την ημερομηνία που θα ξεκινούσε η διάθεση, το πήγαν πιο αργά, τώρα κάνουν αυτό. Φαντάζομαι ότι οι έλεγχοι θα είναι τεράστιοι. Αν ήταν αυστηρά στη Βουδαπέστη, εκεί θα είναι, φαντάζομαι, 10 φορές. Εκεί έχουν μηχανισμούς τέτοιους, δε. Έχουν μηχανισμούς. Εντάξει, θα είναι δύσκολο, θα είναι πάρα πολύ εκτός. Όπως και να έχει. Ότι θα πάνε, θα πάνε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος έχει κλείσει αεροπορικά και δεν θα πάει. Αλλά εντάξει. Για το παιχνίδι είναι δύσκολο. Αυτά λοιπόν για το παιχνίδι με την Τζέλσι. Και εσύ, Ρωμάν, κάνει ένα γήπεδο της προκοπής τώρα. Με, ναι, το μικρό το με το κοτέτσι τώρα, σε παρακαλώ. Πόσο, 41.000 ευρώ. Τόσο, ναι. Εντάξει, είναι μικρό. Κάνε την πορεία σας. Κάνει έναν διόρφο από πάνω.
Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Όχι, βάλει να διάζουμε ακόμα. Ξέρεις τι ώρα θα ήταν να είχαμε 4.000. Πάλι το ίδιο θα είχαμε. Ναι. Αν είχαμε 4.000. Όταν είναι 14.000, το πήγαιναν εκεί. Ναι. Δώσ' μας την κεντρική κερκίδα. Αδιάφορο μάτσι είναι για σένα. Ναι. Εδώ, την κεντρική αυτή γεμίσαμε για πλάκα. Για πλάκα, όντως. Για πλάκα. Φυσικά έτσι όπως είναι τώρα. Έτσι, δηλαδή εκεί που λέει Τσέλσι, Τσέλσι. Όλο. Το πέταλο δεν σου φτάνει. Τι δεν φτάνει στο πέταλο, λέει. Όλο πέταλο. Αυτό. Όχι, σοβαρά, την κεντρική θύρα τη γεμίζει. Μαζί με ένα πέταλο. Η κεντρική θύρα ήταν κανένα δεκάρι, κοδοδεκάρι, πόσο να είναι. Ναι, τόσο, τόσο. Σε 41.000 γήπεδο. Σε καλή. Μια χαρά. Δεν μα το δίνουν όμω. Τέλο πάντων, αυτά είναι τα ειστήρια. Είναι αυτό που λέει και ο Σταύρο, βρείτε τρόπο. Κάνει ό,τι μπορέσει. Δεν μπορεί να κάνει επίσημο ΠΟΚ τίποτα. Ρε. Ναι, τι να κάνει, εντάξει. Είπαμε ότι ήταν να γίνει, έγινε. Θα σχολιάσουμε λίγο την απόφαση για τον Ολυμπιακό. Πραγματικά είναι απίστευτη. Okay. Εν ολίγης, η επιτροπή της ΕΠΟ δεν δέχτηκε την έκθεση του παρατηρητή για σοβαρό τραυματισμό φιλάθλου. Ναι. Δεν δέχτηκε την έκθεση της ΕΛΑΣ και του παρατηρητή αγώνα και αποφάνθηκε ότι δεν προκύπτει βιοπραγία και επίσης δεν θεωρεί βιοπραγία τη ρήψη αντικειμένων, γιατί το ότι δεν υιοθέτησε τη βιοπραγία απέφυγε ο Ολυμπιακός στο μείον 3 και απέφυγε ακόμα και την τιμωρία έδρας, γιατί δεν θεώρησε η ΕΠΟ βιοπραγία τη ρήψη αντικειμένων και επίσης λέει ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις φορές που έγινε στο Παπελοσφυρνικό. Πόσο κάνει αυτό? Ποιο? 60.000. Να μην τα θεωρήσει όλα αυτά. 60.000 νομίζω είναι το πρόστιμο. 60.000 το πρόστιμο. Στον Ολυμπιακό. Ο αγαπημένος μας Κωνσταντίνος Τιμιτζόγλου έχει 5 μέρες προθεσμία. 5 εργάσιμες. 5 εργάσιμες για να. Σήμερα, αύριο. Όχι σήμερα. Σήμερα, μην το πάρει τώρα. Σάββατο τώρα. Να δουλέψει Σάββατο. Πού είμαστε, ρε φίλε, πυραμίδες της Αιγύπτου. Μέχρι την 5η. 8 στα 7 που δουλεύανε. Εντάξει. 5 εργάσιμες για τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα να ασκήσει έφεση. Τι έχουν αποφασίσει αυτό το μεταξύ. Ο Ολυμπιακός, το κλάμα είναι ότι ο Ολυμπιακός κάνει αγώνα για να πάει το μείον 3 στο κύπελο. Έχει δεχτεί ότι υπάρχει μείον 3. Ναι, 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 και ότι δεν την κλειτώνει. Και εμφανίζεται η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία είναι τακτική δικαστές, παιδιά. Δεν αποφασίζει η ΕΠΟ. Εντάξει. Είναι τακτικοί δικαστές. Και τα καθαρίζει όλα. Τακτικοί δικαστές είναι μη σου τύχει, ρε αγόρι μου. Μπορεί να πετύχει τη μητέρα Τερέζα δικαστικό, μπορεί να πετύχει τον Αλ Καπόνε δικαστικό. Δεν ξέρει. Εντάξει. Δεν ξέρεις ποιος είναι, τι φίλους έχει, τι εχθρούς έχει, δεν είναι. Τα πράγματα είναι τώρα λίγο. Εμάς μας τιμωρήσανε, μας θέλησαν ένα πρωτάθλημα για ένα ρολό χαρτί και οι άλλοι κάνανε ανακαίνιση στο Πελοποννησιακό και πήρασαν 60.000. Δηλαδή. Εντάξει. Είναι σκάνδαλο. Για μένα όλες οι τιμωρίες αφαίρεσης βαθμών είναι λάθος. Λάθος 100%. Αλλά επειδή έτσι μας έκλειψαν το πρωτάθλημα πέρσι, θα υποστούν τις συνέπειες των πράξεών τους φέτος. Έτσι πρέπει. Γι' αυτό σε Μιτζόγλου ξύπνα. Εριστικέ. 5 μέρες έχεις. Εριστικέ. Δεν ξέρω ξύπνα. Τι έχει γίνει. Μας έχει σπάσει τα νεύρα. Ακόμα καλή στο Μυραλάς. Με τον Ολυμπιακό έχει μια ευαισθησία ο Μιτζόγλου από ό,τι βλέπω. Ναι. Ναι. Δυσκολεύεται λίγο. Ναι. Αλήθεια είναι. Στο του Ολυμπιακού. Στο μεταξύ άλλων. Εντάξει, το σκεπτικό της απόφασης είναι για Όσκαρ, οκ. Okay. Αναφέρει ότι από τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα αποδεικνύεται ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα φύλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας, του Ολυμπιακού δηλαδή, επιτέθηκαν σε άγνωστο άτομο που βρισκόταν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα την πρόκληση επεισοδίου και την άμεση επέμβαση μπλα μπλα μπλα. Όταν η κατάσταση εκτονώθηκε, οι οπαδοί επέστρεψαν στις αρχές τους θέσεις και ο αγώνας συνεχίστηκε και τελείωσε χωρίς προβλήματα. Η εγκαλούμενη ΠΑΕ, δηλαδή ο Ολυμπιακός, προέβαλε συναφώς ότι πρέπει να απαλλαγεί, διότι το επεισόδιο προκλήθηκε από άτομο που δεν ήταν στην πραγματικότητα φύλαθλος της ομάδας της, με μοναδικό σκοπό να δημιουργήσει τεχνιέντος ένταση εν είδη agent provocator. Δηλαδή, ουσιαστικά δέχεται και η ΕΠΟ ότι ήταν προβοκάτορας, ναι, έκανε τα επεισόδια. Εντάξει, είχαμε μια επέμβαση, αλλά μόλις τελείωσε, εκτονώθηκε η ένταση, κατέστησαν κανονικά. Α, δηλαδή, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αν κάποιος μας προκαλέσει, όπως έγινε στον Ρικοτέλη, που στείλαν δύο στιμένους οι χάρτινοι για να βρίσκουν τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, αν τους κάνουμε μπλέμα, ρε, προκληθήκαμε. Προκληθήκαμε. Ναι, ναι, γιατί είναι προβοκάτσια. Ωραία. Εντάξει, ένα στόχο στο μυαλό μας αυτό. Αποδεικνύεται πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχει διαδικασμένο. Άμα έρθει, εμφανιστεί καναστημένος να δημιουργήσει ένταση. Σούβλα. Να είναι και το Πάσχα κοντά. Αυγά σπασμένα. Ωραία. Εντάξει, λογικό. Το δικαστήριο δείχνει ένα δρόμο. Δείχνει ένα δρόμο. Εντάξει, οκ. Φοβερή απόφαση.
Εντάξει, περίμενα τον Σιμιτζόγλου. Τώρα να δούμε. Αυτό έχει δικαίωμα να αλλάξει την κατάσταση. Μην είσαι πολύ αισιόδοξο. Δεν είμαι με τον Σιμιτζόγλου αισιόδοξο, παρότι από τον ΠΑΟΚ μου λένε πολλές φορές ότι δεν είναι και εχθρικός απέναντί μας. Δεν είναι και φιλικός όμως, παιδιά. Δεν δείχνει βασικά τα ανακλαστικά, γενικά. Τότε με το φόρτο εργασία έκανε τίποτα. Δεν έχει βγει κάτι από τότε. Να το ρε φίλε, να το. Δεμένα τα χέρια του Σιμιτζόγλου γράφει, κυρία. Έλα. Για να δούμε. Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για τα επεισόδια της Πάτρας εφεσιβάλλεται από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα Κάπα Σιμιτζόγλου. Μόνο που τα χέρια του είναι δεμένα. Από κανένα επίσημο έγγραφο φιλοαγώνα εκθέσεις παρατηρητή αστυνομίας δεν προκύπτει τραυματισμός, βιοπραγία ή φθορά. Οπότε δεν μπορεί να πατήσει κάπου για να προχωρήσει σε έφεση. Είναι η στιγμή που το γράμμα του νόμου καταπίνει το πνεύμα. Μάλιστα. Το καταπίνει το πνεύμα. Το κατάπια με το πνεύμα. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με την απόφαση αυτή, πώς το λένε. Θέλει λοιπόν ο Σιμιτζόγλου, αλλά δεν μπορεί. Ναι, ο παλικάρι. Δηλαδή κάνει τον εικόνα να τον κρατάνε 8 άτομα. Θα κάνω. Όχι. Κώστα, Κώστα, όχι. Όχι, δεν προκύπτω πουθενά. Παιδιά, θα κάνω, δεν γίνεται αυτό. Εγώ είμαι έξαλλος. Κώστα, δεν μπορείς. Δεν προκύπτω πουθενά. Εγώ θα το κάνω. Από κανένα επίσημο έγγραφο. Καλά δεν υπάρχει τραυματισμό αστυνομικού. Δεν υπάρχει το έγγραφο του Πανεπιστημιακού που καταγράφει. Έπαθα κανένα παπά. Και εγώ πριν. Θα το λέμε Σταύρο, το γήπεδο της Πάτρας. Το Παμπελαπονισιακό, ρε παιδιά. Το γήπεδο της Πάτρας. Επειδή εσύ είσαι εκπαιδευτή στα ακραία ποντιακά και σου βγαίνουν εύκολα αυτά, νομίζεις ότι για όλους είναι το ίδιο. Πανεπιστημιακό λοιπόν. Κατάλαβα πώς το λες, πρέπει να παίρνεις φόρα. Πανεπιστημιακό. Για τον σοβαρό τραυματισμό του οπαδού, λέει η Επιτροπή ότι η ιδέα αναφορά του παρατηρητή περί της ύπαρξης τραυματισμού φιλάθλου δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή, αφού πέραν της αοριστίας της αφορά συμβάν που δεν υπέπεσε στην άμεση αντίληψή του. Η άλλη φορά όταν κοπανάτε κάποιον, περιμένετε και τον παρατηρητή, ρε παιδιά. Να τον δείξετε λίγο. Κοίτα, οπ, δείξε λίγο αν φας, λίγο. Γίνε και από εδώ, γίνε και από εκεί. Ξέρετε, ο παρατηρητής με το χαρτί. Ναι. Χτύπησε εδώ εκεί. Πώς το χτύπησες πριν? Δεξί uppercut. Uppercut δεξί. Που το δείχνεις λίγο γιατί το έχασα. Ωραία. Στο μάγουλο. Γελάμε, αλλά εντάξει είναι κωμωδία, εντάξει. Είναι παροδία, είναι κωμωδία. Οι άνθρωποι είναι επιστήμονες. Στο δου. Κεφάλι, παπ, στο χαντάκι. Στο παμπε, παπ. Έτσι, η πρώτη ώρα και πάμε να πάρουμε την ανάσα. Κάτσε να πούμε περίμενε, ποια ανάσα. Να σχολιάσουμε. Κάτσε, υπάρχει και... Κώστας Καραπαπάς εδώ πέρα. Κοίταξε αυτό το πράγμα, εγώ δεν πρόκειται να το διαβάσουμε. Άκου λίγο. Υπάρχει Κώστας Καραπαπάς. Ωραία. Μπορώ, πομπομ. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα για να το πιάσουμε μετά, παιδιά. Λοιπόν, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Υπάρχει χθεσινή ανάρτηση του Κώστα Καραπαπά. Για μένα είναι επική. Εντάξει. Ανέβασε μια φωτογραφία από ένα εστιατόριο μπαρ μαζί με τον Τάκη Τσουκαλά, τον Άκη και κάποιον που δεν τον ξέρω. Στα δεξιά. Συγκινητικό στέριο. Συγκινητικό ήταν πραγματικά. Μακάρι λέει να είχατε την ψυχή του Τάκη, ναι, ξεφτυλισμένη. Ναι. Ποιος είναι ρατσιστής, ρευλάκες. Ναι. Μια πολύ ωραία και ανάρτηση λοιπόν. Ψύχνεμη. Ρωτήστε πόσα παιδιά από την Αφρική έχει βοηθήσει ο Τάκης. Ναι. Πόσα παιδιά. Και με πόσους πίνει καφέ κάθε μέρα. Σημαντικό. Δηλαδή ο περίγυρος του Τάκη είναι Αφρικανοί όλοι. Εντάξει, πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις, με έναν Αφρικανό στο Πασαλιμάνι. Εντάξει, ξεφτύλες ψεύτες. Εδώ προκύπτει λοιπόν μια διαπίστωση αλλά και ένα μήνυμα προς όλους εμάς. Το μήνυμα, η διαπίστωση είναι ότι ο Τάκης βοηθάει τα παιδιά την Αφρική. Εννοείται. Και το ηθικό δίδαγμα είναι ότι αν βοηθήσεις 30 παιδιά από την Αφρική, μπορείς να πεις και ένα πίθηκος. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν δεν έχεις βοηθήσει παιδιά, δεν μπορείς να το πεις. Ναι, ναι. Αν έχεις βοηθήσει παιδιά, μπορείς να χαρακτηρίσεις έναν διεθνή αθλητή Έλληνα πίθηκο. Στα 30 καλά, δικαιούσε και ένα τέτοιο ξέσπασμα, ας πούμε. Ένα τέτοιο αποστάρισμα, μια τέτοια τοποθέτηση. Κάπως έτσι. Εντάξει, δεν θέλω να χαρακτηρίσω το μήνυμα αυτό. Για μένα είναι πάρα πολύ αστείο. Το λιγότερο που μπορώ να πω. Έχω κι άλλο στο μυαλό μου. Για την δήλωση, παύλα, μήνυμα του Κώστα Καραπαπά, προφανώς
προετοιμάζει το έδαφος για την απολογία του Τσουκαλά και στο ΕΣΟΥΡΟΥ και νομίζω το έχει καλέσει και ο εισαγγελέας. Ναι, και υπάρχει και μια τοποθέτηση, παύλα παρέμβαση σήμερα του Κώστα Καραπαπά σε ραδιόφωνο στην Αθήνα για το πρόστιμο αυτό το τεράστιο, όπως λέει, και το αδικαιολόγητο, όπως λέει επίσης, των 60.000 ευρώ για όσα έγιναν στο παιχνίδι Παναχαϊκή. Όπου λέει μεταξύ άλλων ότι ασκούνται πιέσεις τώρα στο Σιμιτζόγλου. Ναι. Και bullying από ό,τι λέει. Αναφέρει ακόμη και τον ΠΑΟΚ στο τέλος της τοποθέτησή του. Εννοείται. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην την αναφέρει τον ΠΑΟΚ. Εννοείται, ναι. Η ίδια επιτροπή με καμένη καντίνα στο ΠΑΟΚ Άρης έβαλε 15.000 πρόστιμο και σε εμάς 60.000. Είμαστε πάλι αδικημένοι. Ναι. Λέγαμε Μάρθα Βούρτση, ναι, του ελληνικού αθλητισμού Ολυμπιακού. Να αφαιρέσουν 60 βαθμούς από τον Ολυμπιακό, να χαρούν υπουργοί, πρωθυπουργοί και ομάδες που δεν θα είναι στη μάχη του πρωταθλήματος. Λέει και για την ΑΕΚ ότι δεν έχει καμία σχέση όσα είχαν γίνει στην ομάδα της ΑΕΚ και όσα έγιναν. Στο πρόσωπο το δικό του παιχνίδι. Η γενικότερα... ουσία είναι ότι η δουλειά μας έγινε. Γενικότερα δεν τιμωρηθήκαμε. Προσπαθεί να περάσει. Και τώρα εντάξει, ναι, λέμε ότι θέλουμε τώρα. Είναι αδικημένοι και για τα 60.000. Δηλαδή έπρεπε απλά να του πούνε εντάξει, παιδιά, συγγνώμη. Μπορεί να σκίσει έφεση ο Ολυμπιακός αν θέλει για το πρόστιμο, αν το θεωρεί ψηλό. Εντάξει. Θα γίνει κιόλα αυτό. Εντάξει, αυτό γίνει. Η ουσία είναι ότι η δουλειά του Ολυμπιακού έγινε. Ναι, κανονικά. Σε εκτεταμένα επεισόδια που διακόπηκε αγώνα, είχαμε τραυματισμού, είχαμε φθορέ. Είχαμε ανταλλαγή πυρομαχικών, εντάξει, οκ. Okay. Και όλα αυτά 60.000. Δεν μπορεί, λέει ο Ολυμπιακός, εντάξει, οι άνθρωποι. Εγώ είμαι υπέρ της αλήθειας, λέει ο Κώστας. Καλά, ναι, εντάξει, είναι γνωστό αυτό. Ναι. Δεν μπορεί, λέει ο Ολυμπιακός, να τιμωρηθεί για έναν νηπτήρα που έσπασε το 1993. Πάρ' το αγώ και κούρευτο. Δηλαδή, οι ζημιές που είδαμε είναι του 1993. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Τέλος πάντων, ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Όλοι κρίνονται, έχει καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος στα 50 χρόνια της Α' Εθνικής 60, το έχουν αφαιρεθεί μόνο 2 βαθμούς. Ναι. Που έχουν γίνει και έχουν γίνει. Κάποτε στην Πάτρα, δεν το θυμάσαι σίγουρο γιατί έχει γίνει πριν από 20-25 χρόνια, φύλαθλος Παναχαϊκής έχασε το μάτι του. Από αντικείμενο. Ναι. Εντάξει. Το αφαιρέθηκαν βαθμούς. Κάλεσε, οι παλιότεροι σίγουρα το θυμούνται, κάλεσε ο Σωκράτης Κόκαλης. Ήταν σε ένα πάνελ, σε ένα γραφείο Κόκαλης και πίσω του όρθιοι 30 υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι, Πειραιά και ως διαμαγείας πάρθηκε πίσω το μείον. Ναι. Εντάξει, η ομάδα λοιπόν που τους έχουν αφαιρεθεί 2 βαθμούς στα 50 χρόνια της Α' Εθνικής 60 κάνει λόγο για αδικία. Και από τον ΠΑΟΚ έχουν αφαιρεθεί 40 βαθμοί. Ναι. Στην κυριολεξία όμως. Στην κυριολεξία. Και αν βάλουμε ότι το play-off ήταν επί 3, 65 βαθμούς. Και άπειρες αγωνιστικές ο ΠΑΟΚ με. Πραγματικά άπειρες χωρίς κόσμο. Ένα γύρο χωρίς κόσμο, ρε, πέρυσι. Ναι, και ιστορικά είναι άπειρες αυτές τις αγωνιστικές. Ναι, εντάξει. Και ο Ολυμπιακός, ναι, οκ. Okay, 2 βαθμούς το έχουν αφαιρεθεί όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Η ομάδα αναχώρησε το πρωί με προορισμό αρχικά την Αθήνα και μετά τη Λίμνο. Θα μας τα πει καλύτερα φυσικά ο Νίκος Μοσχοβίτης, τον έχουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, παιδιά. Μήπως ξέρεις, Νίκο, πόσα παιδιά στην Αφρική βοηθάει ο Τάκης Τσουκαλάς? Φίλε, είσαι κάθε μέρα δεν πίνει, κάθε με παιδιά από την Αφρική. Α, το ξέρεις και εσύ. Ναι, κάπου είδα στο Facebook, που το είδα. Ένα ότι 1 ευρώ την ημέρα για το Τάκη Τσουκαλά και κάτι τέτοια. Για να πώς μαζεύουν και τα παιδιά την Αφρική για τέτοια. Μάλιστα. Νίκο, τι γίνεται, για την ομάδα ξεκινάει η δύσκολη εβδομάδα. Ναι, ξεκινάει από σήμερα ουσιαστικά. Ναι. Που υπάρχει το ταξίδι στη Λίμνο. Που δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Δηλαδή, μια λύση μπορεί να ήταν το καράβι από την Καβάλα, το οποίο δεν ξέρω το καλοκαίρι κατά πόσο πηγαίνει, το χειμώνα, αν πηγαίνει η Παρασκευή, ας πούμε, καλή ώρα. Ναι. Όπως σήμερα, οπότε το ταξίδι ξεκίνησε νωρίς για Αθήνα και από εκεί με δεύτερη πτήση για τη Λίμνο και αργότερα προπόνηση στο γήπεδο θα γίνει το παιχνίδι αύριο. Γήπεδο το οποίο έχει καλοποίησει και κάπως ανακαινήσει ο ύφος Λίμνου. Δεν είναι άσχημο. Έχει χωρητικότητα 1.200 θέσεων. Θα είναι και γεμάτο. Ορίστε. Θα είναι και γεμάτο. Ναι, θα είναι και γεμάτο. Νομίζω είναι το τρίτο εντός έδρας παιχνίδι του ύφος Λίμνου που θα είναι πάλι κατάμεστο το γήπεδο. Ανακοίνωσε αυτός ο sold out ο ύφεστος και έτσι το σημαντικό για τον ΠΑΟΚ είναι να μπει σε μια διαδικασία αγώνα εν ώψη ύφεστου, γιατί χθες ουσιαστικά ξεκίνησε την προετοιμασία, υπήρχαν κάποια ζητήματα
Δηλαδή ο Γκος είχε μία ίωση, έμεινε εκτός προπόνησης. Ο Τζόουνς από τα συνεχόμενα παιχνίδια των τελευταίων ημερών ουσιαστικά επιβάρυνε το σημείο που τον είχε κρατήσει εκτός στον αχυροτένοντά του και χθες ξεκουράστηκε. Σήμερα θα δούμε αν θα συμμετέχουν και οι δύο. Εντάξει, ο Γκος ίωση είναι. Αν είναι καλύτερα νομίζω ότι θα συμμετέχει κανονικά. Για τον Τζόουνς είναι λίγο έτσι πιο, αν μπορούμε να το πούμε, ανησυχία μεγαλύτερη, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχει ξεπεράσει πλήρως στον αχίλιο τένοντα και οι ενοχλήσεις συχνά πυκνά εμφανίζονται για τον Αμερικανό. Οπότε χθες ξεκίνησε προετοιμασία, κλασικά μια μισή μέρα προετοιμασία, με δύο ζητήματα σημαντικά, για να δούμε αν θα συμμετέχουν σήμερα στο επόμενο, και θα είναι στη διάθεση φυσικά του Ηλία Παπαθεοδόρου για το παιχνίδι του Σαββάτου στις 4 παρατέταρτο, έτσι γνωρίζει το παιχνίδι αυτό, με διαδικτυακή μετάδοση. Συνήθως η ΕΡΤ αυτά τα παιχνίδια που είναι νωρίς τα έχει σε κοινή μετάδοση. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Λίμνο είναι στο ΕΡΤ Play 1, αν θυμάμαι καλά, το διαδικτυακό κανάλι της ΕΡΤ. Σε τι κατάσταση, Νίκο, είναι ο ύφεστος? Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Κοίταξε, ο ύφεστος είναι μια ομάδα καλή. Ο ΠΑΟΚ την... Ναι. Έπεισε ο Νίκος. Θα τον ξανακαλέσουμε. Να συνεχίσει να μας πει σε τι κατάσταση βρίσκεται ο ύφεστος Λίμνου. Δύσκολη εβδομάδα πάντως. Δηλαδή δύσκολη, με το εντάξει, που ακούς Τενερίφη, θυμάσαι δύο τελευταία χρόνια έπαιξε Τενερίφη, αν θυμάμαι καλά, ή μία φορά. Δεν είμαι σίγουρος. Ρωτήσουμε και τον Νίκο. Έχεις ξαναπαίξει σίγουρα και θυμάμαι ότι το ταξίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, είναι δύσκολο και εγώ το θυμάμαι αυτό. Δεν θυμάμαι αν έπαιξαν μία ή δύο. Νομίζω Τετάρτη είναι το παιχνίδι. Οπότε πάλι μία μέρα ολόκληρη ταξίδι για εκεί. Πάλι, επιστροφή Κυριακή. Και Κυριακή με τον Άρη. Ναι. Εντάξει, δύσκολη εβδομάδα. Αλλά αν η ομάδα αύριο πάρει τη νίκη, θα ξεκινήσει καλά τουλάχιστον. Το ξαναέχουμε. Ναι. Λέγαμε, Νίκο, για την κατάσταση του ύφεστου. Ναι, ο ύφεστος έλεγα ότι είναι μια ομάδα που μπορεί στους πολλούς να μην είναι γνωστή, αλλά είναι μια ομάδα που έχει μια οικογένεια που τη χρηματοδοτεί αρκετά δυνατή. Μια ομάδα που οι Αμερικανοί της περισσότεροι έχουν τριψήφιο μπροστά από τις χιλιάδες των δολαρίων που παίρνουν. Άρα είναι μια ομάδα που okay, δεν έχει εμπειρία από την Α1. Στα πέντε παιχνίδια που έχει κάνει έχει κερδίσει τα δύο στην έδρα της. Δηλαδή έχει 2-2 στη Λίμνο. Και έχει κάποιους Αμερικανούς, ο οποίους τους ξέρουμε από την Ελλάδα από τον προηγούμενο χρόνο. Δηλαδή ο Μπρέδελτον ήταν πέρσι στον Πανιόνιο, ένας Αμερικανός playmaker, scorer, πολύ καλός. Έχει τον center, τον Evans, που τον γνωρίσαμε και από το Λαύριο και από τον Προμηθέα. Επίσης ένας πολύ καλός δυναμικός center. Ο Wiggins που παίζει εκεί στο 3-4, τεσάρι αρκετά ευέλικτο. Και αυτός παίχτης με εμπειρία από την Α1. Γενικά είναι μια ομάδα η οποία έχει κάποιους Έλληνες που έχουν εμπειρία, όπως τον Μανολόπουλο, τον Χαριτόπουλο, τον Σπύρο τον Μούρτο, και μια ομάδα που έχει ξένους οι οποίοι έχουν εικόνα από την Α1 από τα προηγούμενα χρόνια, και μάλιστα οι περισσότεροι είναι και καλοί. Οπότε το παιχνίδι είναι αρκετά απαιτητικό. Ο ύφεστος έχουμε εξηγήσει πολλές φορές σε αυτά τα παιχνίδια ότι ειδικά στα εκτός έδρας σχεδόν όλα ξεκινάνε από το 50-50 όταν μεσολαβεί ευρωπαϊκό παιχνίδι. Παρότι ο ΠΑΟΚ είχε θεωρητικά εύκολο ευρωπαϊκό παιχνίδι, το είχε Τετάρτη, έχουν προκύψει δύο μικροζητήματα με τον Γκος και τον Τζόουνς, οπότε η προετοιμασία του για αυτό το μάτς είναι μια μισή μέρα. Ο ύφεστος ξεκίνησε προετοιμασία του Δευτέρα και σίγουρα σε αυτό το πράγμα έχει έτσι ένα μικρό πλεονέκτημα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι προέρχεται από 5 νίκες, συνεχόμενες σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι σε καλή κατάσταση η ομάδα αγωνιστικά. Δεν είναι μόνο ότι έχει κάνει 5 νίκες, είναι ότι τις έχει συνδυάσει και με καλά παιχνίδια. Και το πιο σημαντικό, το ανέφερε και ο Γκος μετά το μάτς με τους Ελβετούς Τετάρτη, έχει να κάνει με βέβαια συγκέντρωση και ανατροπή στο κομμάτι της άμυνας. Νομίζω ότι και αύριο αυτός είναι ο οδηγός για τον ΠΑΟ. Δηλαδή η συγκέντρωση πάνω σε αυτό που πρέπει να κάνει στην άμυνά του. Γιατί από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ, αν το κάνει αυτό, έχει την ποιότητα, ναι, την ατομική και την ομαδική, θα πω εγώ, για να κερδίζει τέτοιους αντιπάλους. Οκ, ο ύφεστος Λίμνου δεν είναι ούτε Φριμπούρ, ούτε Όπαβα. Είναι καλή ομάδα, παίζει την έδρα της, έχει μεγάλο κίνητρο.
Αλλά αν ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι της συγκέντρωσης και της άμυνάς του είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τον ύφεστο, νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα από εκεί πέρα μετά θα καταφέρει να πάρει την νίκη και να ξεκινήσει μια εβδομάδα, όπως είπαμε και πριν, έτσι αρκετά απαιτητική και κουραστική, θα πω εγώ. Νίκο, η ομάδα επιστρέφει και μετά φεύγει η Τενερίφη Τρίτη. Ναι. Η ομάδα επιστρέφει, δεν ξέρω πότε φεύγει, αν φεύγει Τρίτη. Mm-hmm. Ίσως να φύγει Δευτέρα, γιατί το ταξίδι στην Τενερίφη είναι μανίκι μεγάλο. Δηλαδή, η λογική λέει από τα προηγούμενα χρόνια το ΠΑΟΚ θα πάει στην Αθήνα, από την Αθήνα θα πάει στη Μαδρίτη και από τη Μαδρίτη στην Τενερίφη. Το Μαδρίτη Τενερίφη είναι 4 ώρες πτήση. Mm-hmm. Οπότε η λογική λέει ότι μια μέρα θα φαγωθεί στα αεροδρόμια. Mm-hmm. Πιθανολογώ τη Δευτέρα. Ούτως ώστε την Τρίτη ο ΠΑΟΚ να προπονηθεί. Να φτάσει Δευτέρα βράδυ στην Τενερίφη, την Τρίτη να προπονηθεί εκεί, Τετάρτη βράδυ να θυμάμαι καλά το παιχνίδι στην Τενερίφη. Μετά την Πέμπτη πάλι. Μια μέρα επιστροφή. Ναι, την Πέμπτη πάλι ουσιαστικά στην επιστροφή και από Παρασκευή μετά να ξεκινήσει την προετοιμασία εν ώψη Άρη. Εντάξει, είναι αυτές τις εβδομάδες τις οποίες τις ξέρουν στον ΠΑΟΚ, τις έχουν. Δεν ξέρω κατά πόσο συνηθίζεται αυτό. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι δύσκολη, αλλά το καλό είναι ότι ξεκινάει μετά από συνεχόμενες νίκες. Και τουλάχιστον εγώ, όπως θα βάζω τα παιχνίδια κάθε φορά ανάλογα την τριάδα που έχει μέσα στην εβδομάδα, ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι με δύο νίκες θα είναι σούπερ σε αυτή τη τριάδα αγώνων. Ναι. Ακόμα και με μία μπορεί να είναι καλά. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσει με την Τενερίφη, ας πούμε, και με το ταξίδι και με την ομάδα που έχει να αντιμετωπίσει. Είναι πολύ δυνατός αντίπαλος. Η Τενερίφη έχει το απόλυτο, έτσι. Ορίστε. Η Τενερίφη έχει το απόλυτο μέχρι στιγμής. Η Τενερίφη έχει το απόλυτο και επειδή έχει επιστρέψει από προπονητή με τον οποίο το είχε κατακτήσει το Champions League στην πρώτη σεζόν. Παίζει και εκείνο τον μπάσκετ, ήταν πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Ναι. Γιατί είναι μια ομάδα που πολύ γρήγορα, ανεβάζει πάρα πολύ το τέμπο. Είναι ξανά η Τενερίφη πέρσι δεν ήταν και τόσο καλή. Είναι πάνω κάτω από πέρσι η Τενερίφη που κατέξω τον μπάσκετ του Champions League, τα πήγε πολύ καλά και στην Ισπανία. Οπότε γι' αυτό λέω ότι το παιχνίδι της Τετάρτης είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ απαιτητικό. Και ειδικά όταν έχει να μεσολαβήσει το ταξίδι. Ο Μακφάντεν είναι εκεί, Νίκο. Είναι και ο Μακφάντεν, ναι. Ναι, είναι ο Μακφάντεν και από φέτος. Μετά την περσινή σούπερ σεζόν που έκανε στην Κίμη, για μένα MVP του περσινού πρωταθλήματος, ναι. Πήρε τη μεταγραφή για την Τενερίφη. Και τα πηγαίνει εξαιρετικά. Και δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση το Μακφάντεν του χρόνου το δούμε στην Μπασκόνια, ξέρω εγώ, και παίζει Ευρωλίγκα. Ναι. Έτσι είναι αυτά. Κάπως έχουν τα πράγματα ενώ στο αυριανό αγώνα. Ο ΠΑΟΚ το απόγευμα θα προπονηθεί εκεί, στο γήπεδο του ύφεστου, και να δούμε αν θα κάνει την έκτη συνεχόμενη νίκη του πια και συνεχίσει έτσι το σερί αυτό τον Νικηφόρο. Τίποτα, δεν σταματάει η ομάδα. Νίκη στη Λίμνο, νίκη με την Τενερίφη, νίκη με τον Άρη και πάει ναι, φίλε, εύκολα. Δεν σταματάει. Σβηστά. Ναι. Αντίπαλος εύκολα. Είναι μόνο όλα είναι ο κακός σε αυτό που δεν υπάρχει άλλος αντίπαλος. Το κακό μας πρόσωπο. Έχεις να σχολιάσει κάτι κλείνοντας για την επιστροφή του All Stars στη Θεσσαλονίκη ή δεν σε απασχολεί ιδιαίτερα? Έχω να πω ότι χάσαμε ένα ωραίο τριήμερο. Πέρυσι είχαμε περάσει ωραία στην Πάτρα, είναι η αλήθεια. Φέτος υπήρχαν κάποιες προσδοκίες για Κρήτη. Αλλά όπως μου είπε ένας συνομιλητής μου, που ξέρει μπορεί να κατεβεί στην Κρήτη για το τελικό του κυπέλου. Να, είπε. Ισχύει. Ωραία. Να υπάρχει το αυτό γίνει το και εδώ κάποιος τελικός κυπέλου, ας πούμε, πέρα από Κρήτη και Εύβοια και Αωράκια κτλ. Και δεν παίζει, οπότε είμαστε ευχαριστημένοι μάλλον με ένα All Star. Νομίζω ότι ο τελικός θα φύγει από τα Αωράκια μετά από 30 χρόνια. Ναι, βρήκαμε τώρα την ιδανική τοποθεσία, ναι. Ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει. Ναι. Οπότε ας περιοριστούμε. Κοίτα, αν το δούμε καθαρά ρομαντικά, είναι καλό που πιστεύει το All Star Games στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι. Θεωρητικά είμαστε μπασκετομάνα. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει πλέον αυτό. Αλλά είμαστε, έτσι μας λένε όλοι. Η Μητρόπολη του μπάσκετ. Όλοι όσοι δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, δεν λένε μπασκετομάνα. Όσοι είναι στη Θεσσαλονίκη, δεν ασχολείται κανένας ναι. Με τον μπάσκετ. Okay. Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Νομίζω μετά από. Πόσο ήταν χθες, 23 χρόνια. 23 χρόνια. Πάμε καλά. Ναι, 23 χρόνια. Εντάξει, καλό είναι γενικά που έχει επιστρέψει το All-Star Game. Δηλαδή, ας πούμε, πέρσι στην Πάτρα ήταν ωραίο το σκηνικό. Δεν ξέρω φέτος στη Θεσσαλονίκη, όταν είναι να γίνει εκεί περίπου το Φεβρουάριο. 9-10 Φεβρουάριο. Ναι, αν θα έχει τέλος πάντων τόση απήχηση, ας πούμε, όπως είχε στην Πάτρα. Αλλά ήμασταν ένα από τα λίγα πρωταθλήματα που δεν είχε All-Star Game τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, okay, μπορεί το ενδιαφέρον να μην είναι όπως ήταν πριν κάποια χρόνια στην Basket League. Αλλά και πολύ καλούς παίκτες έχει και γενικά αυτό το τριήμερο του All-Star Game είναι κάτι ωραίο. Είναι κάτι ωραίο για τους παίκτες, είναι κάτι ωραίο για τον κόσμο, είναι κάτι ωραίο για όσους είναι έτσι γύρω από τις ομάδες. Θα ήταν πολύ πιο ωραίο, Στέργιο μου, αν γινόταν στην Κρήτη, λέει ένας φίλος στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει.
Okay. Ένας φίλος από την Αθήνα όμως, ωραία, ένας άλλος που μπορεί να ανέβει, θα πει ότι αρνείται στην Θεσσαλονίκη. Καλά, δεν είναι και αυτός. Ναι. Καλά είναι. Εντάξει. Στη Μητρόπολη του Μπάσκετ μας αναφέρει. Στη Μητρόπολη του Μπάσκετ. Ο Ισάκης ήταν εκείνος, δηλαδή κλαίμε όλοι. Ναι. Στη Μητρόπολη του Μπάσκετ. Μάλιστα. Δεν ξέρω να τα αναφέρετε, αλλά το μάτσο με τον Άρη θα γίνει Κυριακή. Εντάξει. Δεν το αναφέραμε. Επίσης. Κυριακή. Εντάξει, υπάρχουν παράπονα του Άρη. Μια αντίδραση Α, εντάξει, οκ. Okay. Το χάσαμε τον Νίκο. Το χάσαμε δεύτερη φορά. Εντάξει, είχαμε ολοκληρώσει έτσι κι αλλιώς. Τον ευχαριστούμε τον Νίκο, να μην το αλληπορούμε άλλο. Ό,τι είχαμε να πούμε συλλογή για το αγώνα το σημερινό που είναι το ενδιαφέρον, τα είπαμε. Νομίζω ότι το αυτονόητο είναι στην περίπτωση του Άρη να πάει το μάτι στην Κυριακή. Εντάξει, okay. Να είναι και το ποδόσφαιρο το Σάββατο και να είναι όλα ομαλά. Λοιπόν, αυτά και με τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Μακάρι να διευρύνει κι άλλο το σερί του. Να βελτιώσει τη βαθμολογική του θέση για να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια εβδομάδα δύσκολη και από άποψη μετακινήσεων αλλά και με βάση τους αγώνες που υπάρχουν. Είναι σε καλό momentum. Πριν πάμε λίγο σε χορηγούς και διάλειμμα, να πω και να επενθυμίσω ότι σήμερα από τις 9 και μετά στο Stage Live 26 Οκτωβρίου 27 ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Νεάπολης Μπέλος, 20 χρόνια μετά το θάνατο του θρυλικού Μπέλου, διοργανώνει χορό στη μνήμη του και για τα 55 χρόνια του συνδέσμου και για τα 20 χρόνια χωρίς τον Μπέλο. Θα υπάρχουν και ποντιακά και ροκ και ρεμπέτικα και τρανς, γενικότερα μία βραδιά που θα τα έχει όλα. 5 ευρώ μαζί με μπύρα είναι είσοδος στο stage. Ξαναλέω, η ώρα 9 θα ξεκινήσει η προσέλευση. Εντάξει, καλεσμένος είναι όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Ο Στάθης Παυλίδης θα είναι στα ποντιακά, θα υπάρχει ροκ συγκρότημα, θα υπάρχει ασπρόμαυρη κομπανία ρεμπέτικα, θα υπάρχει ο DJ Aero με τρανς. Γενικότερα, νομίζω μια βραδιά άκρος ασπρόμαυρη από τον ιστορικό σύνδεσμο του Δικεφάλου και για τα 55 χρόνια λειτουργίας του και για τα 20 χρόνια χωρίς τον θρυλικό Μπέλο. 9 η ώρα η προσέλευση στο Stage Live. Λοιπόν, αυτά, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια συνέντευξη και με οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό στο ΠΑΟΚ 24. Ησυχία γενικότερα στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Τριήμερο ρεπό, λογικό είναι. Δευτέρα απόγευμα επιστρέφουν τα παιδιά μας. Σιγά σιγά θα επιστρέψουν και οι διεθνείς, οπότε θα ξεκινήσει και η προετοιμασία. Από την Τετάρτη νομίζω θα είναι πίσω όλοι λογικά, δεν είναι. Ναι. Από Τρίτη νομίζω. Τρίτη. Δηλαδή τελευταίο νομίζω επιστρέφει ο Λιμνιός. Ναι. Με την νέα. Επειδή είναι δύο οι αγώνες. Λογικά η προετοιμασία για Ξάνθη ουσιαστικά θα ξεκινήσει Τετάρτη, ναι. Πέμπτη Παρασκευή. Να δει και ο Λουτσέσκου την κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Μακάρι να γυρίσουν όλοι χωρίς προβλήματα. Ναι. Σημαντικό. Νομίζω είναι το πρώτο και το τελευταίο που θέλει ο Λουτσέσκου όταν φεύγουν παίχτες και ο κάθε προπονητής. Για να δει πώς θα παρατάξει τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Ξάνθη ημέρα Σάββατο. Ναι. Και όχι Κυριακή. Ναι. Πάλι το μεταξύ στη Σερβία πάρα πολλά δημοσιεύματα για τον Πρίγιοβιτς. Εντάξει. Αν θα παίξει, αν θα τον ξεκινήσει, αν θα τον βάλει στην πορεία. Δεν βλέπω να είναι ιδιαίτερα έτσι διαλλακτικός. Δηλαδή, ακολουθάει ένα δρόμο ο Κριστάιτς. Όχι, δεν τον βάζει. Και εκεί δεν είναι. Βέβαια δεν έχει λογική. Δεν τον βλέπω δηλαδή να συγκινείται και πολύ από την κριτική για να βάλει τον Πρίγιοβιτς βασικό σε ένα παιχνίδι. Ναι. Ή να του δώσει περισσότερο χρόνο τέλος πάντων. Είναι αυτό που λέγαμε, όταν βγαίνει ο συμπαίκτης του, που αγωνίζεται στην ίδια θέση μαζί του. Ναι, δεν ήξερα γίνει ποτέ. Δεν ήξερα γίνει ποτέ. Να παίξουμε ακόμα και σαν δίδυμο. Μόνο που δεν είπε άσε με στον πάγκο να παίξω πριν. Ναι, είναι το τελευταίο που θα πει νομίζω. Μπορεί να το πει. Τώρα. Μεθαύριο. Ο Μίτροβιτς. Ναι. Νομίζω είναι. Μπορεί να πει μεθαύριο. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Περνάμε σε έναν άλλο χώρο. Ναι, περνάμε. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο. Θα πιάσουμε την πυγμαχία του ΠΑΟΚ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιώργο Λευτεριάδη, τον προπονητή της πυγμαχίας του ΠΑΟΚ, να μιλήσουμε λίγο για ένα κύπελο το οποίο διοργανώνει ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα κύριε Λευτεριάδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, καλά είστε? Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Υπάρχει 8 Δεκεμβρίου το κύπελο Ελλάδος ουσιαστικά που θα γίνει. 18 Δεκεμβρίου. Που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη το κύπελο. Ναι, θα γίνει στη Θεσσαλονίκη και στις Σικές, στο Τρίγωνο Σικαιών.
στο Δημοτικό Γυμναστήριο Τριγώνου Σικιών. Σημαντικό έτσι γεγονός, έτσι δεν είναι? Είναι πρώτη φορά που διοργανώνουμε κάτι τέτοιο σαν πυγμαχία ΠΑΟΚ. Και πιστεύω να το αγκαλιάσει ο κόσμος, ο φιλάθλος κόσμος της πυγμαχίας, αλλά και του ΠΑΟΚ, και να μας στηρίξει με, με το να έρθει να μας δει. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στη μνήμη του Εμμανουήλ Κουτράκη το κύπελλο αυτό, έτσι είναι? Ναι, ναι. Ο Εμμανουήλ Κουτράκης ήταν ένας αθλητής επαγγελματίας, έπαιξε και για την Ελλάδα, διετέλεσε έφορος του ΠΑΟΚ, πρόεδρος Βορείου Ελλάδος στην πυγμαχία, και ο γιος του ακόμη ακολούθησε τα χνάρια του μπαμπά. Και ήταν ένας άνθρωπος ανεβιωτελής και αγαπούσε πάρα πολύ την πυγμαχία. Γι' αυτό κιόλας κάνουμε και αυτήν τη διοργάνωση προς τιμή του. Μάλιστα. Σε τι κατάσταση βρίσκεται το τμήμα πυγμαχίας του ΠΑΟΚ, που κακά τα ψέματα, καλός ή κακός, ή μάλλον κακός, έπεσε η γραμμή. Θα τον ξανακαλέσουμε. Αθλήματα που κακώς βρίσκονται πολύ μακριά από τα φώτα, ούτε καν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ναι. Πολύ μακριά βρίσκονται. Με παιδιά που φέρνουν επιτυχίες, που προωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το όνομα του ΠΑΟΚ. Νομίζω είναι σημαντικό. Λοιπόν, έχουμε πάλι τον κύριο Ελευθεριάδη. Έλεγα ότι αυτά τα αθλήματα κακώς είναι τόσο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά νομίζω δεν είναι φαινόμενο του ΠΑΟΚ. Είναι γενικότερα φαινόμενο στην Ελλάδα ότι δεν υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που να αγαπάνε τον αθλητισμό και τα αθλήματα αυτά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή με το ζόρι υπάρχει ανταπόκριση στο βόλεϊ και στο χάντμπολ. Τώρα δεν έχουμε παιδεία ίσως, αλλά σε τι υπάρχει κόσμος που τα... Αλλά υπάρχει, εγώ πιστεύω, και κατάλληλη δημοσιότητα. Ναι. Ίσως επειδή δεν πουλάνε τόσο όσο πουλάνε το ποδόσφαιρο, πάνω χάρη. Ναι. Η κατάσταση στο τμήμα του ΠΑΟΚ πώς είναι, κύριε Ελευθεριάδη, στην πυγμαχία, σε τι φάση βρισκόμαστε? Σε αρκετά καλή κατάσταση. Υπάρχουν τα τμήματα υποδομών, τα τμήματα εκμάθησης και τα τμήματα τα αγωνιστικά. Το αγωνιστικό. Ναι. Το οποίο πάει καλά. Προσπαθούμε και συνέχεια το βελτιώνουμε όσο μπορούμε. Και με τις επιτυχίες που προσπαθούμε να βγάλουμε, να το ανεβάσουμε ακόμη πιο πολύ στα μάτια του κόσμου. Και πέρσι είχαμε μια μεγάλη επιτυχία με τον Βαγγέλη Νεντζανιάν, ναι, που βγήκε στο Πανευρωπαϊκό νέον δεύτερος στην Τουρκία μέσα. Και ήταν μια μεγάλη επιτυχία για τον χώρο και για την πυγμαχία, αλλά και για τον ΠΑΟΚ μας. Και για τα παιδιά που θέλουν να βαδίσουν στα ίδια χνάρια, εντάξει, όταν ένας συναθλητής τους... Ναι, βέβαια. Πετυχαίνει τόσο μεγάλη διάκριση από τους μικρότερους πυγμάχους. Από ποια ηλικία βασικά μπορεί ο ΠΑΟΚ να δεχτεί ένα παιδάκι? Από 6 χρονών, από 6-7 χρονών μπορεί να. Από 6-7, στην πυγμαχία. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εκμάθηση. Ναι, εντάξει, ναι. Σε παιγνιόρδη μορφή γίνεται το μάθημα. Δεν υπάρχει καθόλου επαφή, ναι, πυγμαχίας. Αγωνιστικά από ποια ηλικία και μετά τα παιδιά αρχίζουν? Από 13-14 χρονών. Μάλιστα. Υπάρχει ανταπόκριση στις ακαδημίες της πυγμαχίας του ΠΑΟΚ, δηλαδή έχουμε παιδάκια στις τάξεις, στους συλλόγους? Έχουμε, ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησε μια προσπάθεια από πρόπερση και με διαφημιστικό υλικό και με έντυπο, και βλέπουμε ότι συνέχεια ανεβαίνουν οι ακαδημίες μας και ο κόσμος ανταποκρίνεται. Παρότι νομίζω ότι ένας γονιός, δεν ξέρω αν θα στείλει το παιδί δύσκολα ή εύκολα στην πυγμαχία. Εντάξει, είναι λίγο παρεξηγημένο το δικό μας το άθλημα, αλλά εγώ πιστεύω ότι άμα θα έρθει και το γνωρίσει, θα αλλάξει γνώμη. Ναι. Υπάρχει στήριξη από τον ερασιτέχνη, από τον Ιβάν Σαββίδη, από την ευρύτερη οικογένεια του ΠΑΟΚ? Νομίζω ότι υπάρχει, έτσι δεν είναι? Υπάρχει από την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Στήριξη και από τον ερασιτέχνη και από τον κύριο Σαββίδη. Όταν το χρειαστήκαμε, μας βοήθησε. Μάλιστα. Στο μεγάλο επίπεδο, οι επόμενοι στόχοι ποιοι είναι? Υπάρχει κάποια διοργάνωση μεγάλη για κάποιους από τους? Οι επόμενοι στόχοι είναι 6 Δεκεμβρίου. Θα πάμε στην Πάτρα. Έχουμε πανελλήνιο πρωτάθλημα Α κατηγορίας ανδρών. Οι οποίοι συμμετέχουμε, εμείς έχουμε 8 αθλητές. Και μάλιστα, πρώτο Θεός, πιστεύουμε ότι το καλύτερο για τα παιδιά και για τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Στο κύπελο τώρα που θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου,
Ο ΠΑΟΚ με πόσους αθλητές θα συμμετάσχει, Ελευθεριάδη? Με 12 αθλητές. Μπορούν από όλες τις κατηγορίες μιλάω. Ναι. Και άντρες και παιδες, γυναίκες και έφηβους. Μπορούν να φέρουν διακρίσεις όλοι τους? Είναι μέσα στο στόχο? Είναι εφικτό? Οι αγώνες αυτοί εδώ είναι περισσότερο δοκιμαστικοί. Ναι. Σαν φιλικοί αγώνες για να δοκιμαστούν οι αθλητές στο τι θα κάνουν στο μετέπειτα. Μάλιστα. Δεν είναι ουσιαστική, δεν είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα. Εμένα με ενδιαφέρει σαν προπονητής να δω κάποια πράγματα τα οποία δουλεύουμε μέσα στο γυμναστήριο. Κατάλαβα. Πάντως, είτε πρωτάθλημα, είτε κύπελο, είτε φιλικό, είτε επίσημο, νομίζω ότι για τον κόσμο θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία στις 18 Δεκεμβρίου, ναι, να βρεθεί στο Τρίγωνο, ναι, Σικιών και να περάσει ένα έτσι ωραίο απόγευμα, νομίζω. Έτσι, είναι. Και να στηρίξει τον ΠΑΟ, ναι, και τα παιδιά, ναι, αλλά μπράβο. Γενικότερα όσοι δεν ξέρουν πολύ από πυγμαχία, αν και δεν νομίζω. Εντάξει, σαν άθλημα γενικότερα είναι γνωστό. Εντάξει, στην Ελλάδα δεν ξέρω κατά πόσο το αγκαλιάζει ο κόσμος, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία αφού γίνεται, όπως είπατε, για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη να βρεθεί ο κόσμος, ναι, κοντά στη διοργάνωση. Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι θέλω ο κόσμος να αφήσει να έρθει στους αγώνες μας και να μας στηρίξει με τη συμμετοχή του κι αυτός. Και ήθελα να πω και για ένα μεγάλο, θα ήθελα να πω για τους σπόνσορες. Βεβαίως. Που μας στηρίζουν και τα παιδιά των συνδέσμων είναι κοντά μας και μας βοηθάνε όπως μπορούν και με κάθε τρόπο. Πολύ σημαντικό. Και οι χορηγοί και οι οργανωμένοι, νομίζω, εντάξει, σας δίνουν και εσάς, ναι, ναι, δύναμη παιδιά, και στα παιδιά κυρίως, γιατί είναι, ναι, μας βοηθάνε πάρα πολύ και είναι κοντά μας. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου. Έχουμε ακόμα ένα μήνα. Εντάξει. Καλή συνέχεια, όχι, ευχαριστούμε πολύ. Σε δύο μέρες γίνεται. Σε δύο μέρες είναι. Σε Δεκεμβρίου δεν είναι. Σε δύο μέρες είναι Νοεμβρίου. Όχι, Νοεμβρίου. Κάναμε λάθος από την αρχή. Μεθαύριο. Εντάξει. Καλά που το διευκρινίσαμε. Εντάξει. Νόμιζα ήταν Δεκεμβρίου. Ωραία. Ναι, ναι. Σε δύο μέρες, όχι, λοιπόν. Όχι. Μεθαύριο ουσιαστικά. Εντάξει. Μεθαύριο, ναι. Μεθαύριο Κυριακή. Ωραία. Μεθαύριο Κυριακή στο Τρίγωνο Σικιών. Στις 5 θα ξεκινήσουν οι αγώνες. Εντάξει. Ποδόσφαιρο δεν υπάρχει του ΠΑΟΚ εκείνη την ώρα, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία. Ναι, ναι. Και στην περιοχή άλλωστε είναι πάρα πολύ έντονο το αστρόνομο στοιχείο. Να βρεθεί ο κόσμος δίπλα στα παιδιά στο κύπελο αυτό Βορείου Ελλάδος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ελευθεριάδη. Καλή επιτυχία στους αθλητές σας. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον προπονητή της πυγμαχίας του ΠΑΟΚ. Εντάξει, είχαμε μια παρανόηση. Okay. Άκουσα εγώ 18 Δεκεμβρίου αρχικά. Δεν με διόρθωσε ο ίδιος, αγάπη. Εντάξει, δεν το άκουσα και αυτός. Καλά που το διευκρινίσαμε. Μεθαύριο λοιπόν στο Τρίγωνο Σικιών στις 5. Μήπως να έχουμε λίγο τον Ραφαήλ στο τελευταίο πεντάλεπτο να μας κάνει μια σούμα αν έχουμε... Έχει σημαντικό παιχνίδι στο Βόλι. Ναι. Με δυνατό αντίπαλο στη Σύρο. Αύριο και αυτό το παιχνίδι, από ό,τι διαβάζω, στο ΠΑΟΚ 24 στις 5 στο γυμναστήριο Ερμούπολης Σύρου Δημήτριος Βικέλας και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤΡΙΑ. Εντάξει, νομίζω η ομάδα Βόλι θέλει λίγο να επιστρέψει δυναμικά στις εγχώριες διοργανώσεις μετά τον αποκλεισμό, εντάξει. Ναι, εντάξει, δύσκολος αποκλεισμός, δύο κακά παιχνίδια για την ομάδα, συνεχίζει βέβαια στο ΣΕΒ. Λοιπόν, έχουμε τον Ραφαήλ. Ραφαήλ, καλησπέρα. Λέγαμε για τον αγώνα της ομάδας Βόλι αρχικά. Αύριο στις 5, ναι, έκτη αγωνιστική, επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα για τον ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό από το Champions League. Δύσκολη έξοδος. Δύσκολο, δύσκολη. ΠΑΟΚ, ναι, μια έδρα που πάντα είναι δύσκολη για κάθε ομάδα του πρωταθλήματος. Φυσικά βέβαια με καλές αναμνήσεις για τον ΠΑΟΚ, γιατί εκεί ήταν και ο πρώτος σε τίτλος του τμήματος. Σωστά. Ναι, δίκιο, Αγισήρος. Ράφα, εκεί ήσουν, Όχι, στο πρώτο, όχι, ήμουνα, φαντάρος ήμουνα. Α, δεν ήσουν τότε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν τότε, ήμουν φαντάρος ακόμα, ναι. Άντε. Φέτος, Ράφα, φέτος. Ναι, φέτος. Γιατί όχι. Θα έχει, φέτος έχει ξεκινήσει καλά η χρονιά, καλή ομάδα. Πολύ καλά δεν έχει ξεκινήσει. Εντάξει, υπήρξε ένας αποκλεισμός. Ήταν ένας δυνατός αντίπαλος. Γερμανοί. Εντάξει. Εντάξει, θα μπορούσε νομίζω να το παλέψει καλύτερα ο ΠΑΟΚ, χωρίς να είμαι ειδικός. Ναι, νομίζω ότι αυτό μένει στο τέλος, ότι ίσως θα έπρεπε λίγο, τουλάχιστον δηλαδή το εντός έδρας. Το μάτς υπάρχει αυτή η στεναχώρια, δηλαδή τους παίχτες, ότι επειδή ήρθε ο κόσμος και τα λοιπά. Το λες και αμαχητή, Ραφαήλ. Ναι. Στο δεύτερο μάτς έτσι όπως πήγε, ναι. 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 Νομίζω κρίθηκε στο πρώτο όμως. Και ψυχολογικά, ναι, οι Γερμανοί πήραν τώρα να κερδίσουν τον αντίπαλο 0-3,
Ουσιαστικά τελειώνει. Εντάξει. Ακριβώς. Μακάρι να ξεκινήσει η ομάδα βόλεϊ την μετά Champions League εποχή με μια νίκη σημαντική. Στα υπόλοιπα αθλήματα, Ραφαήλ, τι έχουμε Σαββατοκύριακο? Λοιπόν, θα πάρουμε χρονικά. Η αυλή ανοίγει 3 η ώρα αύριο το μεσημέρι στο Ποσειδόνιο. Πέμπτη αγωνιστική για το Πόλο ΠΑΟΚ Χίος. Θέλει την νίκη ο ΠΑΟΚ γιατί έχει μόλις μία μέσα στην σεζόν. Επομένως είναι η ευκαιρία απέναντι στη Χίο που βρίσκεται και αυτή σε αυτή την κατάσταση για να ανέβει και ψυχολογικά και βαθμολογικά. Στις 4 βόλοι γυναίκες στην Αθήνα, Ερεκλής Κηφισιάς ΠΑΟΚ. Ουραγός Ηρακλής Κηφισιάς. Ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος πίσω από την Λαμία γιατί κέρδισε την ΑΕΚ, καλά έχασε βαθμό. Ναι. Εύκολα φαντάζομαι ότι θα το πάρει το αυριανό το μάτς. Στις 5 που είπαμε είναι το βόλιο των ανδρών με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ3 και ενημέρωση φυσικά ζωντανή από το ΠΑΟΚ 24. Στις 6 τύπωση και ον ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική του Handball ανδρών. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ γιατί η αγωνιστική άνοιξε την Τρίτη με την ισοπαλία μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Επομένως ο ΠΑΟΚ, αν κερδίσει αύριο, θα μειώσει τον ένα πόντο τη διαφορά με Ολυμπιακό και ΑΕΚ και είναι τα δύο ντέρμπι που έρχονται μέσα στον Δεκέμβριο. Άρα θα μπορέσει να καλύψει την ήττα στην ουσία που έκανε μέσα στον Δούκα. Και την Κυριακή το μεσημέρι πέφτει η αυλαία με το μάτς Ελπίδες Καρδίτσας ΠΑΟΚ για τέταρτη αγωνιστική του ποδοσφαίρου γυναικών. Είναι ντέρμπι γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, οι Ελπίδες Καρδίτσας ήταν πέρσι δευτεραθλήτριες. Αν όμως ο ΠΑΟΚ κερδίσει το μάτς, τουλάχιστον σίγουρα ο ένας από τους δύο βασικούς ανταγωνιστές για τον τίτλο που είναι φυσικά οι Ελπίδες Καρδίτσας και ο Άρης. Οι Ελπίδες Καρδίτσας θα μείνουν πολύ πίσω γιατί ήδη έχουν κάνει δύο ισόπαλα αποτέλεσμα στο ξεκίνημα. Επομένως έχει ευκαιρία ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον να βγάλει τον ένα ανταγωνιστή εκτός από νωρίς. Οπότε από τη στιγμή που παίζει το μπάσκετ εκτός στη Λίμνο, το βόλεϊ στη Σύρο, πιάσαμε τα νησιά. Ναι, ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ δεν έχει υποχρεώσεις. Άρα, όπως τα είπες, αν μου διέφυγε κάποιο, δεν ξέρω, 3 η ώρα στο Ποσειδόνιο αύριο. Ναι. Και το χάντμπολ των ανδρών. Ναι, στις Οικές που ναι, είναι βέβαια στο εντάξει. Αλλά εντάξει, Οικές, ναι, είναι σαν να παίζει εντός πάλι έτσι. Ναι. Και υπάρχει ναι. Και πυρήνας που είναι. Κανονικά στο handball δίπλα, εντάξει. Οργανωμένο κυρίως. Ωραία. Και υπάρχει ρεπό για μπάσκετ γυναικών και handball γυναικών. Ωραία. Μακάρι να έρθουν μόνο νίκες, όπως νομίζω ήρθαν μόνο νίκες το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ναι. Ήταν ένα καλό Σαββατοκύριακο. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι. Μακάρι να συνεχίσουν. Όλες οι ομάδες του ΠΑΟΚ. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Καλό. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Φτάσαμε στο τέλος. Να επιθυμίσω εγώ για μία φορά ακόμα το χορό του συνδέσμου Νεάπολης Μπέλος. Χορός για τα 55 χρόνια του συνδέσμου αλλά και για τα 20 χρόνια δίχως τον Μπέλο. Στο Stage Live, όλοι το ξέρετε, 26 Οκτωβρίου 27, ώρα προσέλευσης 9 το βράδυ, τιμή εισόδου 5 ευρώ μαζί με μπύρα και θα υπάρχει και στο ρεπερτόριο και ποντιακά με το Στάθη Παυλίδη και ροκ μουσική και ρεμπέτικα και τρανς, γενικότερα μουσική για όλα τα γούστα. Προσεκλημένος όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ στο χορό σήμερα του συνδέσμου Νεάπολης στις 9 το βράδυ στο Stage Live. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω φτάσαμε στο τέλος μας. Να πούμε σε όλους ότι έχουμε πλέον σελίδα ο Λίμπερο και στο Instagram Λίμπερο κατά Παύλα FM 107,4. Να μπείτε να κάνετε follow και φυσικά έχει και το ΠΑΟΚ 24, ΠΑΟΚ 2 κατά Παύλες 24. Καθημερινά πλούσιο υλικό, τώρα που είναι να φύγετε πάλι Στέργιο στο Λονδίνο, θα έχει και από εκεί διάφορα βίντεο, θα έχει πολλά, όπως και τις προηγούμενες φορές, οπότε να μπείτε να κάνετε follow και να ενημερώνεστε καθημερινά. Φτάσαμε στο τέλος, ακολουθεί η Σταύρος Κόλκας. Μένετε εδώ, στο Λίμπερο 107,4. Θα έχουν να πούν πολλά νομίζω. Έχουν να πούν πολλά, Παρασκευή σήμερα, εντάξει, πριν από δύο μέρες δεν τα πήγαν και πολύ καλά νομίζω, υπήρξε ένα ναυάγιο, αλλά τιτανικός, ναι. Εντάξει, αλλά όπως λέει και ο Βασιλιάς και ο Σταύρος, υπάρχουν και οι κακές μέρες. Εντάξει. Νομίζω ότι όσοι ακολουθείτε ή όσοι ακολουθούμε στοιχηματικά το δίδυμο αυτό, χαμένοι δεν έχουμε βγει. Αυτή είναι η άποψή μου. Από τις 2 μέχρι τις 3 λοιπόν θα είναι εδώ στα μικρόφωνα του Λίμπερο ο Σταύρος Κόλκας και ο Βασιλιάς. Αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα με όλα όσα συμβούν στην ασπρόμαυρη επικαιρότητα και όχι μόνο. Καλό μεσημέρι.